Είναι η πρώτη επίσκεψη Κουραζιερόπουλου στην Καβάλα. Για άλλους προορισμούς έχει ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς. Ξεκίνησε και επίσημα η περίοδος άφιξης κρουαζιερόπλοιων στην πόλη της Καβάλας για το καλοκαίρι του 2024. Το Celebrity Infinity κατέπλευσε στο λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος νωρίς το πρωί της 3ης 21 Μαΐου. Πρόκειται για ένα κρουαζιερόπλοιο 294 μέτρων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια που έχει καταπλέψει ποτέ στο λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος και μεταφέρει πάνω από 2.000 επιβάτες με τους μισούς και πλέον να είναι Αμερικανοί. Το θηριώδες πλοίο, λόγω μεγέθους και βυθίσματος, έχει παραμείνει εκτός λιμανιού με τους επιβάτες να μεταφέρονται στο λιμάνι με μικρές βάρκες. Για μας ξεκινάει εσείως τώρα και πρέπει να σας πω ότι έχουμε ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα. Θεωρώ πως είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι σε συνεργασία και με τη σύμπραξη του Δήμου αλλά και του Επιμελητηρίου και περιμένουμε τα καλύτερα. Οι περισσότεροι στα μεγάλα κρουαζιερόπλοια πρέπει να ξέρετε ότι είναι υπερατλαντικοί. Συνήθως δηλαδή είναι Αμερικάνοι, Καναδοί, Αυστραλοί κατά πλειοψηφία. Πρόσεξα από την βόλτα μου στην πόλη ότι του συγκεκριμένου πλοίου ήταν και μεγαλύτερης ηλικίας. Ξέρετε, το προφίλ και η φυσιογνωμία των επισκεπτών διαφέρει από πλοίο σε πλοίο και από κρουαζιέρα σε κρουαζιέρα ανάλογα με την εποχή του χρόνου και το κόστος. Εδώ μιλάμε για κυρίως, όπως σας είπα, Αμερικανούς, μάλλον μεγαλύτερης ηλικίας. Το σημαντικό είναι σε κάθε περίπτωση το να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετηθούν, να αποκτήσουν μια θετική εικόνα για τον προορισμό Καβάλα, η δυνατότητα να διαδώσουν τη σχετική πληροφόρηση. Ξέρετε, οι επισκέπτες κρουαζιέρας λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για τους προορισμούς που πάνε και βέβαια το να καταναλώσουν κατά το δυνατόν περισσότερο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τα μαγαζιά. Ναι, σήμερα με το κρουαζιερόπλοιο το οποίο αφήχθηκε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν προσεγγίσει το λιμάνι της Καβάλας, το Celebrity Infinity. Ουσιαστικά έχουμε το ξεκίνημα της του λιμανιού της πόλης μας και της πόλης μας γενικότερα ως προορισμό κρουαζιέρας. Οι επιβεβαιωμένες αφίξεις είναι περίπου 30, είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο το οποίο προσέγγισα. Το τελευταίο υπολογίζουμε ότι θα είναι στα τέλη του Οκτωβρίου και όπως πάντα τα τελευταία χρόνια ελπίζουμε και σε περαιτέρω προσεγγίσεις με την έννοια ότι πάντα έχουμε και εμβόλυμες προσεγγίσεις, οπότε αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα έχουμε πάλι τον αριθμό των 30 έως 40 κρουαζιεροπλοίων τα οποία θα προσεγγίσουν το λιμάνι της πόλης μας. Δεν προσέγγισε γιατί το πλοίο αυτό είναι πιθανότατα, δεν είμαι βέβαιος αν το μεγαλύτερο στην ιστορία του λιμανιού της Καβάλας, είναι σχεδόν 300 μέτρα. Λόγω της αύξησης των μέτρων ασφαλείας που ζητούν οι εταιρείες και παρότι πρέπει να σας πω ότι εμείς διαβεβαιώσαμε την πλοιοκτήτρια εταιρεία ότι θα μπορούσε να ελιμενιστεί και είχαμε σχετικές συνεννοήσεις, επέλεξε η εταιρεία και αυτό είναι σεβαστό όπως καταλαβαίνετε να ελιμενιστεί έξω από τη λιμενολεκάνη και να κάνει χρήση λάντζας για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Δεν αλλάζει σε κάτι αυτό, πρέπει να ξέρετε τα δικά μας σχέδια και να γνωρίζετε, και το τονίζω αυτό, ότι τεχνικά η δυνατότητα και τα απαιτούμενα βάθη για την εξυπηρέτηση αυτού του πλοίου των 290 κάτι μέτρων υφίστανται στο λιμένα μας. Αλλά, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πάντα σεβαστή η επιθυμία των διοικήσεων των εταιρεών να μπορούν να προστατεύουν την ιδιοκτησία τους. Προληπτικά και μόνο ζητούν ένα πολύ αυξημένο βάθος, δηλαδή μιλάμε για ένα βάθος σχεδόν 10 μέτρα, το οποίο δεν έχουμε. Εμείς είμαστε γύρω στα κοντά σχεδόν στα 9 μέτρα. Για λόγους λοιπόν τυπικούς πρωτοκόλλου διαδικαστικούς και στο πλαίσιο, αν θέλετε, της αυστηροποίησης των ελέγχων που κάνουν, γιατί έχουν συμβεί πολλά, έτσι, μιλάμε για πλοία μια ιδιαίτερα μεγάλη αξία, γι' αυτό και επέλεξαν να μείνουν αρόδο. Αλλά αυτό, όπως σας λέω, δεν επηρεάζει σε τίποτα τους δικούς μας σχεδιασμούς. Ναι, όπως πάντα, στα κρουαζιερόπλοια, στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, όχι και οι επιβάτες είναι από όλο τον κόσμο, είναι και Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Μπορείτε να βρείτε επιβάτες από κάθε γωνιά της γης. Είναι γεγονός ότι αυτό το οποίο συνηθίζεται στο κρουαζιερόπλοιο είναι να τους προτείνουν κάποιες εκδρομές. Η συνηθέστερη εκδρομή στην περιοχή μας είναι ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων και το βαπτιστήρι της Λιδίας. Στατιστικά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τις εκδρομές τις κάνουν περίπου τη μισή επιβάτες και οι άλλοι μισοί όχι. Οπότε οι άλλοι μισοί συνήθως βγαίνουν στην αγορά της πόλης. Και βέβαια υπάρχει επαρκής χρόνος γιατί το κρουαζιερόπλοιο που ελιμανίζονται στην περιοχή μας, στο λιμάνι μας, έρχονται το πρωί και φεύγουν 7-8 το απόγευμα, οπότε υπάρχει ικανός χρόνος και για όλους τους άλλους επιβάτες να επισκεφτούν την πόλη μας, να πάρουν μια γεύση από τις ομορφιές της, να καταναλώσουν ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και να επισημάνω εδώ ότι το κοινό αυτό είναι κοινό το οποίο είναι εύρωστο οικονομικά.
Οπότε μόνο όφελος έχουμε, εκτός βεβαίως το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα διαφημίσουν την πόλη μας στα μέρη τα οποία θα γυρίσουν και υπάρχουν στατιστικές μελέτες οι οποίες δείχνουν ένα ικανό ποσοστό ανθρώπων που έχουν επισκεφτεί προορισμούς μέσω κρουαζιέρας να ξανάρχονται ως κανονικοί τουρίστες, ως επισκέπτες με άλλο τρόπο στην πόλη την οποία τους ενδιέφερε και τους άρεσε. Ναι, είναι γεγονός ότι ο στόχος του να γίνει ένα λιμάνι home port, τουλάχιστον για την Καβάλα, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ μακρινός, γιατί δεν προϋποθέτει και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ασφάλεια ή τα δεδομένα του λιμανιού ή της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης. Είναι να υπάρχει ένα αεροδρόμιο το οποίο να έχει συχνές πτήσεις και πτήσεις από εταιρείες low cost. Δηλαδή για να γίνει ένα λιμάνι home port, που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει και τα περισσότερα ωφέλη όσον αφορά τα οικονομικά, προϋποθέτει πάρα πολλές άλλες σπουδές, πάρα πολλές άλλες ενέργειες και πολλές άλλες προϋποθέσεις που δεν εξαρτώνται μόνο από το λιμάνι. Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Άγγελος Βλάχος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στο χερσαίο τμήμα του Λιμένα αλλά και στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο είναι η συμμόρφωσή μας σε σχέση με την εγκύκλιο που μας έχει αποσταλεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας. Είμαστε σε μια διαδικασία υλοποίησης. Το δεύτερο είναι ότι στο ανατολικό άκρο του λιμένος βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που θα ξαναλειτουργήσει για την ακρίβεια, ελπίζουμε και εκτιμούμε σύντομα, το πάρκινγκ βαρέων οχημάτων, διότι είναι απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των μεγάλων οχημάτων με μεγάλη όχληση για την πόλη, άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα συμβεί. Ολοκληρώθηκε, όπως ξέρετε, το κρυπίδωμα και ο δρόμος που οδηγεί στην πίσω πλευρά. Και σιγά σιγά μπαίνουμε και σε παρεμβάσεις επιμέρους, τόσο σε επίπεδο υλικών υποδομών, όσο και υπηρεσιών και στην κυρίως Μαρίνα που μας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η αδειοδότηση του συγκεκριμένου πάρκινγκ πότε αναμένεται? Δεν είμαι σε θέση να σας το πω αυτό. Εκτιμώ σύντομα. Για τυπικούς λόγους, κατά την άποψή μας, το πάρκινγκ αυτό έκλεισε. Θεωρούμε πως θα λάβει μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, εκτιμούμε και θεωρούμε πως θα μπορεί να πάρει την απαραίτητη άδεια για να μπορεί να λειτουργήσει απολύτως νόμιμα, γιατί είναι σημαντικό και το έσοδο για τον οργανισμό, αλλά και η εξυπηρέτηση, όπως καταλαβαίνετε, ανάσα σε κάθε περίπτωση. Δεν το συζητάμε. Το λιμάνι πρέπει να επαναοριοθετηθεί και αυτή είναι η προσπάθεια της διοίκησής μας. Δηλαδή η βελτιστοποίηση των λειτουργιών σε κάθε περίπτωση, αλλά και των εσόδων, πρέπει να σας πω, προς όφελος της ανώνυμης εταιρείας στην οποία έχω την τιμή να διοικώ. Μάλιστα, τι απαντήσεις δίνετε σε αυτούς που δυσανασχετούν σχετικά με την παρουσία των φορτηγών βαρέων οχημάτων αλλά και τουριστικών λεωφορείων στο χερσαίο μέτωπο? Είμαι απολύτως αλληλέγγυος μαζί τους, ακριβώς γι' αυτό φτιάξαμε το πάρκινγκ. Για να μπορούν αυτοί να φιλοξενηθούν στον κλειστό, στεγασμένο και προφυλαγμένο χώρο. Επομένως, χαίρομαι που και όλοι αυτοί που τυχόν διαμαρτύρονται γιατί ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, είναι και αυτοί αλληλέγγυοι στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε τον κατάλληλο χώρο, ώστε να μπορούν όλα αυτά τα βαρέα οχήματα να βρίσκονται στην άκρη του αστικού ιστού και να μην προκαλούν όχληση. Το τονίζω αυτό, ξέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Είμαστε υπέρ της διευθέτησης της κυκλοφορίας με βάση την νομιμότητα και με βάση την υφιστάμενη μελέτη κυκλοφοριακής συμφόρησης, την οποία η διοίκησή μας εφαρμόζει.